Προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί στις αρχές των Χανίων η συνεχής ροή μεταναστών προς την ακριτική Γάβδο. Ένας 29χρονος και ένας 19χρονος συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα ο κυβερνήτης και ο βοηθός του σκάφους που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της τελευταίας φουρνιάς στην Τρυπητή Γάβδου. Ενώ οι 19 Αιγύπτιοι στην πλειοψηφία τους φιλοξενούνται στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Χανίων στον Καλαθά. Ανοίξαμε τις κατασκηνώσεις στον Καλαθά, όπου θα πρέπει να τονίσω για πολλωστή φορά ότι οι κατασκηνώσεις αυτές δεν ανήκουν στο Δήμο Χανίων, είναι του Υπουργείου Εργασίας και κάθε φορά που προκύπτει ένα πρόβλημα, εμείς θα πρέπει να παίρνουμε άδεια από το Υπουργείο για να ανοίξουμε τις πύλες της κατασκήνωσης. Στο μεταξύ, η Δήμαρχος Γάβδου Λίλιαν Στεφανάκη επαναφέρει το αίτημα για μόνιμη παρουσία λιμενικού υπαλλήλου στο νησί και τους χειμερινούς μήνες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες που προκύπτουν εξαιτίας των συνθήκων του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των συνεπειών του. Το χειμώνα λιμενικός υπάλληλος δεν υπάρχει, με δεδομένο ότι και ο Δήμος λειτουργεί με το στοιχειώδες προσωπικό, είναι αδύνατο να ανταποκριθεί η Γάβδο στη νέα πραγματικότητα, αν δεν υπάρξει πρωτοβουλία για παρουσία λιμενικών υπαλλήλων και το χειμώνα. Τρεις φορές μέσα σε διάστημα ενός μήνα η ακτή της Τρυπητής στη Γάβδο έγινε σταθμός για το παράνομο ταξίδι μεταναστών για μια καλύτερη ζωή. Στις 19 Οκτωβρίου αποβιβάστηκαν 35 Σύριοι και Πακιστανοί, την 1η Νοεμβρίου 26 Αιγύπτιοι και Πακιστανοί και στις 9 Νοεμβρίου 19 Αιγύπτιοι και Σύριοι. Είχε προηγηθεί μια ακόμα άφηξη στη Γάβδο και μια στην Παλαιόχωρα.